το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 89 στο βιβλίο Έξοδος, κεφάλαιο Λάμπτα Δέλτα και εδάφιο 27. Σελίς 89, βιβλίο Έξοδος, Λάμπτα Δέλτα κεφάλαιο και 27 εδάφιο. Και είπε Κύριος προς το Μωυσή, «Γράψον εις σε αυτόν τους λόγους τούτους, διότι κατά τους λόγους τούτους έκαμα διαθήκην προς σε και προς τον Ισραήλ. Κοίτω εκεί μετά του Κυρίου 40 ημέρες και 40 νύχτες, άρτον δεν έφαγε και είδωρ δεν έπιε. Και έγραψε επί των πλακών τους λόγους της διαθήκης στας 10 εντολάς. Και ότε κατέβαινεν ο Μωυσής από του όρου Σινά, και δύο πλάκες του μαρτυρίου ήσαν εις την χείραν του Μωυσέως, ότε κατέβαινεν από του όρους, ο Μωυσής δεν ήξευρεν ότι το δέρμα του προσώπου αυτού έγινε λαμπρόν, ενώ ελάλη μετ' αυτού, και είδεν ο Αρών και πάντες οι Ισραήλ τον Μωυσήν, και ειδού το δέρμα του προσώπου αυτού έλαμπε, και εφοβήθησαν να πλησιάσω συν εις αυτόν. Και κάλεσεν αυτούς ο Μωυσής, και στράφησαν προς αυτόν ο Αρών και πάντες οι άρχοντες συναγωγής, και λάλησε προς αυτούς ο Μωυσής. Και μετά τα αυτά, πάντες οι Ισραήλ προσήλθον και προσέταξαν εις αυτούς πάντα όσα ελάλησον ο Κύριος προς αυτόν επί του όρος. Και τελείωσεν ο Μωυσής λαλών προς αυτούς, είχε δε κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού. Και ότε εισήρχετο ο Μωυσής ενώπιον του Κυρίου δια να λαλήσει μετ' αυτού, εσήκωνε το κάλυμα έως σου εξέλθει. Και ήρχετο και λάλη προς Υιούς Ισραήλ ότι ήτο προστεταγμένος. Και είδον οι Ισραήλ το πρόσωπο του Μωυσέως, ότι το δέρμα του προσώπου του Μωυσέως έλαβε. Και έβαλε πάλιν ο Μωυσής το κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού, έως σου εξέλθει δια να λαλήσει μετ' αυτού. Και συνήθρισεν ο Μωυσής πάσαν την συναγωγήν των ιών Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ούτην οι λόγοι τους οποίους προσέταξεν ο Κύριος δια να κάμετε αυτούς. 6 ημέρες θέλει γίνεστε εργασία. Η δε 7η μέρα θέλει είστε εσάς Αγία. Σάββατον αναπαύσεως εις τον Κύριον. Πασός της κάμνη, κάμι εν αυτή εργασία θέλει να θανατωθεί. Δε θέλετε αν απ' πυρ εν πάσες τες κατοικίες ημών την ημέραν του Σαββάτου. Αμήν. Τώρα πλέον όλα είναι τακτοποιημένα από τον Θεό προς το λαό Ισραήλ, διά του Μωυσέως, αλλά και όλα ο Μωυσής τα έχει τακτοποιήσει ενώπιον του Θεού, δια της ταπείνωσης και της υπακοής του. Είχε έρθει σε πολύ δύσκολη θέση ο Μωυσής με το λαό Ισραήλ, καθώς ο λαός Ισραήλ ξαφνικά και από φόβο, μήπως χάθηκε ο Μωυσής, έφτιαξε καινούργιους θεούς και μάλιστα ένα βόδι χρυσό για να κάνει, μάλιστα ο Αρών το έφτιαξε για να κάνει το λαό Ισραήλ να λατρεύει το βόδι, ξεχνώντας το Θεό, αφού έχασαν το Μωυσή ή νόμιζαν ότι έχασαν το Μωυσή. Και η αλήθεια είναι, αδερφοί, και εμείς θα χάσουμε το Θεό αν χάσουμε το Χριστό. Μόνο όποιος έχει το Χριστό έχει και το Θεό. Όποιος εμπιστεύεται το Χριστό και τα λόγια Του, πιστεύει στο Χριστό και στα λόγια Του, απολαμβάνει την παρουσία του Θεού. Και τι σημαίνει παρουσία Θεού? Πατρική αγάπη. Ξέρεις τι θα πει στη ζωή σου να καλύπτεσαι πάντοτε από την αγάπη του Θεού Πατρός? Δηλαδή, ο Θεός όχι μόνο να είναι πατέρας σου, τυπικά, αλλά να ενεργεί στην προσωπική σου ζωή σαν πατέρας σου. Και μάλιστα ποιος Θεός? Ο Θεός που είναι αγάπη. Και όταν ενεργεί ο Θεός σαν πατέρας σου, αυτό γίνεται γιατί δέχεσαι, έχεις δεχθεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος του Θεού για τη σωτηρία σου. Είναι αυτός τον οποίον ο Θεός απέστειλε και πέθανε για τις αμαρτίες σου και ο Θεός τον ανέστησε για να είσαι δίκαιος εσύ ο αμαρτωλός.
να είσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος είναι δίκαιος ενώπιον του Θεού, βεβαίως κατά χάρη, γιατί πάντες ήμαρτων, όλοι είμαστε, κάνουμε λάθη, πέφτουμε, πάντες ήμαρτων και όλοι στερούμεθα τη δόξα του Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη στερείται τη δόξα του Θεού και να μην κάνει λάθη στη ζωή του. Και παραβάσεις και ανομίες και αμαρτίες. Όμως, ο Θεός γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό και τον δεχόμαστε σαν απεσταλμένο του Θεού στη ζωή μας. Ξέρετε αδερφοί, έτσι εργάζεται ο Θεός. Ο Θεός στέλνει στη ζωή του ανθρώπου τον Χριστό. Όταν δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου και μάλιστα ο Χριστός για να τον δεχτεί σου λέει «Εγώ στέκομαι στην πόρτα της καρδιάς σου και κρούω». Τακ, τακ, τακ. Εάν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και μου ανοίξει την πόρτα, εγώ θα εισέλθω μέσα στο σπίτι του, θα συνομιλήσω μαζί του σαν φίλος προς φίλο, με την παρουσία μου θα τον αγιάσω, με το αίμα μου, με την Ανάστασή μου θα τον καταστήσω δίκαιο ενώπιον του Θεού και πλέον δικαιωμένος ο άνθρωπος μπορεί να πλησιάζει τον Πατέρα Θεό. Και δικαιωμένος, όχι δίκαιος, και δικαιωμένος ο άνθρωπος απολαμβάνει τον παντοδύναμο Θεό, τον μόνο δυνάστη, βασιλέα των βασιλευόντων και κύριο των κυριευόντων, τον απολαμβάνει σαν πατέρα του. Και απολαμβάνει την πατρική του αγάπη. Και όποιος μετά δέχεται τον πατέρα, στην πραγματικότητα δέχεται τη χάρη του Χριστού, και όποιος δέχεται τη χάρη του Χριστού, δέχεται και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ Παλαιάς Διαθήκης και Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός δια του Μωυσέως έστειλε τις 10 εντολές. Το λόγο του, το νόμο του, γνωρίζοντας ο άνθρωπος το νόμο του, ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον και αν το κάνει είναι δίκαιος ενώπιον του Θεού. Έλα όμως που ο άνθρωπος είναι αδύναμος, ανίκανος να κάνει τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός, σαν Πατέρας, έστειλε τον Χριστό για ποιο λόγο. Έστειλε τον Χριστό στη ζωή μου και δια του Ιησού Χριστού, επειδή επικαλέστηκα το όνομά Του, καθώς είναι γεγραμμένο όποιος επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού θα σωθεί, και καθώς επικαλέστηκα το όνομά Του, επικαλέστηκα το όνομά Του, ο Πατέρας με έκανε παιδί Του, δηλαδή με αναγέννησε. Δέχτηκα τον Χριστό και ο Πατέρας με έκανε παιδί Του, με αναγέννησε. Μου δώσε εξουσία να είμαι παιδί Του. Και με την αναγέννηση τι έκανε, άλλαξε τα πάντα. Άλλαξε τη ζωή μου. Εντελώς όμως, τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα γίνονται νέα. Νέος άνθρωπος. Καμία σχέση με τον παλαιόν άνθρωπο. Και στις επιθυμίες της σαρκός και στις επιθυμίες των οφθαλμών και στην αλαζονία του βίου, γιατί ο άνθρωπος είναι τριαδικός όπως και ο Θεός. Αλλά τώρα ο Χριστός τι λέει? Όπως εμέ απέστειλε ο Πατέρας σε σένα, έτσι κι εγώ αποστέλω εσάς. Και αυτό είναι το μέγα μυστήριο, αδερφοί. Οι αποστολές που κάνει ο Χριστός. Τι στέλνει ο Χριστός? Παίρνει έναν και λέει «Εσένα σε στέλνω να παντρευτείς αυτήν». Εσένα σε στέλνω να οικοδομήσεις αυτόν. Εσένα σε στέλνω να ελέγξεις αυτόν. Εσένα σε στέλνω να διδάξεις αυτόν. Εσένα σε στέλνω και στέλνει ο Χριστός. Στέλνει. Αλλά δεν στέλνει μόνο άντρες, μην πάει το μυαλό σας εκεί. Παρόλο που οι διακονίες είναι μόνο άντρες. Αλλά ο Χριστός στέλνει όλους μας, άντρες και γυναίκες. Εσένα σε στέλνει να παντρευτείς αυτόν. Εσένα σε στέλνει να παρηγορήσεις την άλλη.
τον άλλον. Και έτσι η Εκκλησία γίνεται και είναι μια οικογένεια. Μια οικογένεια που έχουμε έναν πατέρα, ο οποίος με την αγάπη του την παναπεριόριστη σε όλους μας έστειλε το Χριστό, και δια του Ιησού Χριστού όλους μας μας στέλνει τον ένα στον άλλον με μία εντολή: αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Αυτή είναι η καινούργια εντολή. Όπως εγώ ο Χριστός σε αγάπησα, σε στέλνω και θα έχεις την ίδια αγάπη που έχω κι εγώ, για να οικοδομήσεις τον αδελφό σου όπως εγώ οικοδομώ εσένα και σε λέω αδελφό μου, αδελφή μου. Έτσι σε στέλνω κι εγώ για να οικοδομήσεις τον αδελφό σου και την αδελφή σου. Και τι γίναμαστε πια? Μια οικογένεια. Μια οικογένεια μοναδική, γιατί αγαπάμε ο ένας τον άλλον με μια μοναδική αγάπη. Μια οικογένεια που έχει έναν πατέρα, τον ουράνιο, που είναι αγάπη. Και όλοι μας απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού Πατρός. Έχουμε έναν αδελφό, έναν Κύριο, τον Ιησού Χριστό, που είναι ο απεσταλμένος του Θεού, που είναι ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρξ και μας λέει: ποιος κάνει το θέλημά μου? Αυτός που δέχεται το Χριστό. Τι θα πει δέχομαι το Χριστό? Σημαίνει τον εμπιστεύομαι. Ξέρετε αδερφοί, οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται. Εμείς εμπιστευόμαστε το ένα στον άλλον. Ξέρετε γιατί? Γιατί μας εμπιστεύεται ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τον εμπιστεύεσαι τον Χριστό? Να τον φωνάξεις στη ζωή σου, να γίνει φίλος σου, Κύριός σου, σωτήρας σου, ελευθερωτής σου, διδάσκαλός σου, καθηγητής σου, τα πάντα. Τον εμπιστεύεσαι? Αυτό σημαίνει τον πιστεύεις. Εμπιστεύεσαι τα λόγια του? Αλλιώς δεν τον εμπιστεύεσαι. Αν εμπιστεύεσαι εμένα και δεν εμπιστεύεσαι αυτά που σου λέω και λες αλήθεια, μου λέει ψέματα. Αλήθεια σου λέω. Και καλά, εγώ μπορεί να πω και ψέματα. Ο Χριστός δεν λέει ποτέ όμως. Άρα εμπιστευόμαστε το Χριστό, που είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού, που μας έφερε έναν άλλο λόγο, το Ευαγγέλιο του. Τώρα εκείνο που προσπαθεί να κάνει ο Θεός είναι ο λαός Ισραήλ να εμπιστευτεί τον Μωυσή. Αυτό που προσπαθεί να κάνει σήμερα ο Θεός είναι εμείς, ο λαός του Θεού, να εμπιστευτούμε τον Χριστό. Εάν εμπιστευτούν το Μωυσή, θα τους οδηγήσει σε γη ρέουσα γάλα και μέλι. Εάν εμπιστευτούμε το Χριστό, θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλληλούια. Αλλά και το πιο σημαντικό ποιο είναι? Τα λόγια που φέρνει ο Μωυσής στο λαό δεν είναι δικά του. Είναι ο νόμος του Θεού. Είναι ο νόμος του Θεού και λέει: δεν σας φέρνω εγώ δικά μου λόγια, λέει ο Μωυσής. Να, με τα χέρια του τα έγραψε ο Θεός στις δύο πλάκες, τις 10 εντολές. Και τα άλλα τα έγραψε, τα έδωσε σε μένα για να σας τα πω τις άλλες λεπτομέρειες. Αλλά αυτές είναι οι 10 εντολές. Και έρχεται τώρα και ο Χριστός. Τα λόγια τα οποία σας λέγω δεν είναι δικά μου. Είναι του Πατέρα μου. Και εγώ τα γράφω στις πλάκες της καρδιάς σας. Και πλέον ο λόγος του Πατέρα μου που τον έφερα εγώ είναι λόγος Θεού για σας. Πότε όμως? Αν τον πιστεύεις. Αν τον πιστεύεις γίνεται το μεγάλο θαύμα. Ποιο? Κατοικεί ο λόγος του Θεού μέσα μας πλουσίως. Ποτέ δεν έγινε στην Παλαιά Διαθήκη αυτό. Ποτέ ο νόμος δεν μπορούσε να κατοικήσει μέσα. Γιατί δεν ήταν ζωντανός. Τι ήταν? Γράμμα. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού τι είναι? Πνεύμα και ζωή. Είναι ζωντανός ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι ζωντανός. Έρχεται, μπαίνει και καταλαμβάνει κάθε λεπτομέρεια της ζωής σου και στο σώμα σου και στην ψυχή σου και στο πνεύμα σου. Και τι γίνεται ο Λόγος του Θεού? Δια Πνεύματος Αγίου. Πλήρης ο άνθρωπος με το Λόγο του Θεού. Πλήρης. Και δια Πνεύματος Αγίου τι γίνεται? Το θαύμα το μεγάλο.
ο άνθρωπος εσύ και εγώ γινόμαστε ένα με τον Πατέρα διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Και να το πω κι αλλιώς, γινόμαστε ναός του Πνεύματος του Αγίου. Και επειδή το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Τριαδικός Θεός, γινόμαστε ναός του Τριαδικού Ναού Θεού. Και σαν άτομα μέσα μας κατοικεί ο Τριαδικός Θεός δια του Λόγου Του και δια Πνεύματος Αγίου, και η αγάπη του Πατρός κατοικεί μέσα μου και μέσα σου, και η χάρη του Χριστού κατοικεί μέσα μου, και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου κατοικεί μέσα μου. Αλλά δεν κατοικεί μόνο σε μένα, κατοικεί και στη γυναίκα μου και στην οικογένειά μου. Και τι γίνεται η οικογένειά μου? Γίνεται όπου δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι, εκεί είμαι και εγώ. Γίνεται κατοικητήριο του Χριστού. Και δεν είναι μόνο η οικογένειά μας, είναι και η Εκκλησία που μας προσθέτει ο Χριστός. Και τι είναι η Εκκλησία του Χριστού? Ναός του Θεού, οίκος του Θεού του ζώντος. Και τι γίνεται? Στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Και ποια είναι η αλήθεια? Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αδερφοί αγαπητοί, το Ευαγγέλιο του Χριστού κουμπώνει από παντού. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχει κενά. Και ξέρετε γιατί δεν έχει κενά? Γιατί είναι η απόλυτη αλήθεια. Και ξέρετε γιατί είναι η απόλυτη αλήθεια? Γιατί είναι ο Λόγος του Θεού. Να το πω αλλιώς. Κουμπώνει σε εμάς, σε όλα, αλλά σε εμάς. Γιατί? Γιατί είναι το βιβλίο του κατασκευαστού μας. Αυτός μας κατασκεύασε. Αυτός μας δημιούργησε, και όπως όλοι οι μηχανικοί και οι εφευρέτες και οι κατασκευαστές φτιάχνουν κάτι, και βάζουν και το βιβλίο του κατασκευαστού για να ξέρει αυτός που το χρησιμοποιεί πώς λειτουργεί. Και τώρα, να δούμε. Έρχεται ο Θεός και μου λέει, να το βιβλίο του κατασκευαστού σου. Μελέτησέ το για να δεις πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Πώς θα χρησιμοποιήσεις το σώμα σου, πώς θα χρησιμοποιήσεις την καρδιά σου και πώς θα χρησιμοποιήσεις και το πνεύμα σου. Και τι είμαι? Σοφός. Και καθώς ο Θεός προσκάλεσε τα μωρά του κόσμου τούτου, τα ασθενή του κόσμου τούτου, τα μείοντα του κόσμου τούτου, και τι τα έκανε? Από μωρά του κόσμου τα έκανε σοφά του Θεού, ισχυρά του Θεού, ευγενή του Θεού. Και το σοφόν του Θεού είναι σοφότερο, συγγνώμη, το μωρόν του κόσμου που είναι σοφόν του Θεού είναι σοφότερο από όλους τους σοφούς του κόσμου. Γιατί? Γιατί έχει την απόλυτη σοφία. Ποια είναι η απόλυτη σοφία? Ο Λόγος του Θεού. Και πώς μπορώ να αποκτήσω την απόλυτη σοφία που είναι ο Λόγος του Θεού? Ένα είναι το μυστικό: φόβος Θεού. Φόβος Θεού, αρχισοφίας. Τι σημαίνει φοβάμαι το Θεό? Φοβάμαι το Θεό σημαίνει όχι μου ρίξει κανένα κεραυνό και με σκοτώσει. Δεν σκοτώνει ο Θεός. Ούτε με πλακώσει τα χαστούκια. Δεν δέρνει ο Θεός. Τι κάνει ο Θεός? Λυπάται. Τι φοβάμαι? Μην τον λυπήσω. Τι φοβάμαι? Μην τον στενοχωρήσω. Γιατί? Γιατί με αγαπάει και τον αγαπάω. Αυτό το φόβο του Θεού δεν μπορούσα να τον καταλάβω. Και μου το εξήγησε ο Θεός με ένα γεγονός στο σπίτι μου. Γύρισα μια μέρα σπίτι και της λέω της Άννας, πριν πάμε εκκλησία θα πάω να ξαπλώσω για ένα τέταρτο λίγο να ξεκουραστώ, γιατί είμαι πολύ κουρασμένος. Η Άννα πήγε, έκλεισε τις πόρτες, μπήκαν τα παιδιά, παίζανε, αρχίζανε και φωνάζανε. Και ακούω την Άννα να λέει, καλά δε φοβόσαστε μήπως ξυπνήσετε τον πατέρα σας? Δεν ήτανε μη φοβόντουσαν μήπως τους ξυπνήσω και τα δύρω, δεν τα άδερνα. Αλλά μήπως ξυπνήσω και δεν με αφήσει να κουραστώ. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού, αδερφοί. Σεβασμός. Ξέρετε γιατί φοβόμαστε το Θεό? Γιατί τον αγαπάμε. Και όταν αγαπάς, φοβάσαι με τον λυπήσεις. Αν δεν σε αγαπάω και κλωτσά να σου δώσω, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όταν όμως σε αγαπάω, δεν θέλω ούτε έτσι να σε κάνω. Μη σε γρατζουνίσω, μη σε λυπήσω. Γι' αυτό και οι οικογένειες μες στην Εκκλησία είναι ευτυχισμένες και ευλογημένες. Πιο σωστά, ευλογημένες και ευτυχισμένες. Γιατί? Γιατί αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Και όταν αγαπάει ο άντρας τη γυναίκα, φοβάται με τη λυπήσει. Και τι της κάνει? Όλα τα χατήρια.
Και αυτή η αγάπη δεν είναι το αγαπάς γιατί χάθηκες. Τίποτα δεν είναι με το ζόρι και με την αγριάδα. Αλλά η αγάπη του Θεού Πατρός είναι κεχημένη στις καρδιές μας δια του Πνεύματος του Αγίου. Ποιος μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο? Χριστός. Η αγάπη του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου πλημμυρίζει την καρδιά μας. Και τι με κάνει? Καλό σύζυγο. Είμαι, δεν είμαι. Αλλά ο Θεός με μεταμορφώνει. Τη γυναίκα μου τι την κάνει? Καλή σύζυγο. Είναι, δεν είναι? Τη μεταμορφώνει. Τα παιδιά μου τα κάνει τι? Καλά παιδιά. Είναι, δεν μπορεί να είναι. Αλλά τι κάνει ο Θεός? Τα μεταμορφώνει. Όλους μας μας μεταμορφώνει. Και εσείς όλοι είσαστε καλά αδέλφια. Είσαστε. Ναι, γιατί ο Θεός σας μεταμόρφωσε και συνεχίζει και σας μεταμορφώνει. Και εγώ καλός αδερφός και εσείς καλοί αδερφοί. Δόξα στο Θεό. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Προσέξτε τώρα τη διαφορά με την Παλαιά Διαθήκη. Πήρε, τα έκανε όλα ο Μωυσής. Ξέρεις τι θα πει όλα? Όλα. Και ο Θεός ευαρεστήθηκε στο Μωυσή και του λέει ξανανέβα πάνω, φέρε ξανά τις πλάκες που είχε σπάσει, τις γράφει, λέει τώρα κατέβα. Τώρα είναι τελειωμένα όλα. Τώρα μπαίνει καινούρια πορεία στο λαό Ισραήλ. Τώρα ξεκινάνε για τη γη Χαναάν. Τώρα είναι όλα έτοιμα. Και τώρα που κατεβαίνει χωρίς το παραμικρό ελάττωμα ο Μωυσής, το πρόσωπό του λάμπει. Εδώ θέλω να σας πω. Τότε έλαμπε το πρόσωπο του Μωυσή σε όλους τους ανθρώπους. Τώρα λάμπει το πρόσωπο το δικό σου σε όλες τις δυνάμεις. Ξεχώριζε ο Μωυσής ανάμεσα στους ανθρώπους, γιατί κατέβηκε από το όρο στο Άγιο. Και ήταν τόσο φοβερό και τρομερό το θέαμα, η λάμψη του δέρματος και του προσώπου του, που ο λαός Ισραήλ και φοβόταν να το αντιμετωπίσει και δεν μπορούσε. Για κοίτα τον ήλιο, μπορείς να τον δεις. Το πρόσωπο του Μωυσή έλαμπε πιο πολύ από τον ήλιο. Και πώς μπορούσε να πλησιάσει? Έβαζε κάλυμα. Κάλυμα, σκεπαζόταν ο Μωυσής. Εγώ λέω μαύρο θα ήταν το κάλυμα. Δεν ξέρω, εγώ το λέω, έτσι το φαντάζομαι. Έβαζε κάλυμα πάντως. Γιατί δεν μπορούσαν να δουν το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του Χριστού μπορούμε να το δούμε? Δεν μπορούμε. Όταν απεκαλύφθη στον Παύλο, απεκαλύφθη ως φως υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου. Το αποτέλεσμα, τυφλώθηκε ο Παύλος. Βέβαια ο Θεός του δώσε το φως και τον χρησιμοποίησε. Το ότι δεν αποκαλύπτεται ο Χριστός είναι χάρις. Δεν μπορούμε να σταθούμε στην παρουσία του. Ένδοξος είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Κύριος των Κυρίων. Αλλά ξέρετε τι μας λέει? Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και συνεχίζει, και εσύ είσαι το φως του κόσμου. Όλα τα δαιμόνια ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιος είσαι. Από τι? Από το φως. Φως. Έχεις το φως του Χριστού. Σε βλέπουν και φεύγουν. Δεν επιτρέπεται και δεν μπορούνε ούτε να σε αγγίξουν. Πού να πιάσεις τη φωτιά? Πού να πιάσεις το φως? Απόλυτη ασφάλεια. Και η ασφάλειά μας είναι το φως του Θεού. Απόλυτη ασφάλεια. Εάν όμως χάσεις τον αγιασμό σου, το φωτισμό σου, τότε δίνεις τόπο στο διάβολο. Πώς δίνουμε τόπο στο διάβολο? Με το να χάσουμε τη δύναμή μας, το φως μας, να χάσουμε το Χριστό. Τότε του δίνουμε τόπο και μπορεί και πλησιάζει. Αλλά δόξα στο Θεό, γιατί μας έχει χαρίσει ο Θεός το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και είναι σαν το διακόπτη. Σβήνει το φως, τάκ, το ανάβουμε και φέγγει. Το αίμα σου Χριστέ μου και ξαναφέγγει. Και ξαναπλημμυρίζει το πρόσωπό σου, η ζωή σου, η καρδιά σου, φως. Εμείς δεν το βλέπουμε, αλλά ξέρετε τι βλέπουμε εμείς? Στον αδελφό μας το Χριστό. Βλέπουμε κάποιον που μας αγαπάει χωρίς να μας ξέρει. Μπαίνει μέσα κάποιος στην εκκλησία, πάνε, τον αγαπάνε όλοι, τον αγκαλιάζουν όλοι, έτσι μπήκα κι εγώ. Μα όλοι με αγαπάνε, όλοι με αγαπάγανε.
Γιατί? Γιατί ήταν η αγάπη του Θεού που τους οδηγούσε. Εγώ πονηρευόμουν. Λέω, μα κάτι θέλουν αυτοί από μένα. Κάτι ζητάνε αυτοί από μένα, θα το καταλάβω εγώ. Αλλά τελικά κατάλαβα ότι ο Χριστός ήταν, αδερφοί. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Όταν λοιπόν είδαν οι Ισραηλίτες το φως στο πρόσωπο του Μωυσή, έντρομοι, έμφοβοι, φύγανε, δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν. Και ο Μωυσής όταν το κατάλαβε, έβαλε κάλυμα. Και όταν πήγαινε στη σκηνή του μαρτυρίου να συναντήσει το Θεό, το βγάζει το κάλυμα. Γιατί εκεί ήταν ο Θεός. Και ο Θεός τον δεχότανε, αλλά και ο Μωυσής μπορούσε να δει το Θεό. Είναι ένα ιδιαίτερο περιβάλλον η σκηνή του μαρτυρίου. Τώρα η σκηνή του μαρτυρίου είναι ένα πιο έντονο περιβάλλον, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δόξα στον Θεό. Εδώ είναι όλα παιδιά του Θεού. Κανένας δεν καπνίζει. Εκτός κανένας καινούριος που δεν το έχει κόψει ακόμη. Όλοι, 90%, 95% είμαστε βαφτισμένοι με πνευμάγιο. Όλοι βαφτισμένοι στο νερό. Προσέξτε τώρα. Όλοι εξ αποκαλύψεως γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού. Μα εξ αποκαλύψεως δεν... Εξ αποκαλύψεως. Δεν μπορείς να προσέχεις όπως τώρα όλοι προσέχουμε και να ακούς το Λόγο του Θεού αν ο Θεός δεν ανοίξει την καρδιά σου. Βλέπεις, έρχεται κάποιος, εγώ το παρακολουθώ. Το βλέπω, όχι το παρακολουθώ, το βλέπω. Μπαίνει κάποιος, δεν γίνει τίποτα, κοιτάει το ρολόι του, κοιτάει το τηλέφωνό του, κάνει... Προσέξτε, γιατί το βλέπω και σε αδερφούς. Καμιά φορά, σπάνια. Το τηλέφωνο, αρχίζουν, παίζουν, κάνουν μηνύματα. Λέω, σε αυτόν δεν έχει ανοίξει ο Θεός την καρδιά του. Γιατί? Γιατί έχει κλειστεί την καρδιά ο αδελφός αυτός εκείνη τη στιγμή. Έχει άλλα πράγματα που έχει βάλει στην καρδιά του και δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το Θεό. Και πώς ερχόμαστε σε επαφή με το Θεό? Με το Λόγο του. Βεβαίως δια Πνεύματος Αγίου. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν 100%, 99% έχει ανοίξει ο Θεός την καρδιά μας να παρακολουθούμε. Όχι μόνο τη δική σου και τη δική μου, γιατί και εγώ ακούω αυτά που λέω. Δεν ξέρω τι θα πω, ανεβαίνω πάνω και ότι μου κατέβει, λέω, με την καλή έννοια, έτσι. Ο Θεός μας δίνει και λέμε. Άλλα σκέφτομαι, άλλα λέω. Και εσείς ακούτε, όλοι ακούμε. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε ότι μιλάει ο Χριστός. Αλίμονό μας αν είχαμε κάποιον που έπαιρνε και διάβαζε και διάβαζε και έλεγε, να σας πω το κήρυγμα. Αυτός δεν λέει, λέει ότι έχει γράψει αυτός. Εμείς θέλουμε να λέμε ότι έχει γράψει ο Χριστός. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ο Χριστός μας ανοίγει και τη διάνοια να καταλαβαίνουμε το Λόγο του Θεού. Τι σημαίνει καταλαβαίνουμε? Όλοι συμφωνούμε. Δεν υπάρχει κανείς που να διαφωνεί εδώ με αυτά που ακούγονται. Γιατί? Γιατί όλοι έχουμε ανοιγμένες τις διάνοιες από τον Χριστό και προσέχουμε στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και φεύγουμε τι? Όλοι ευλογημένοι. Γιατί? Γιατί ο Χριστός με το Λόγο του γέμισε την καρδιά μας. Και τι έγινε? Μεταμόρφωσης. Μας μεταμορφώνει. Φεύγουμε και είμαστε μεταμορφωμένοι. Κάτι άλλο έχει κάνει ο Θεός. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι κάνει ο Θεός. Γιατί εδώ δεν φοράμε κάλυμα. Δεν υπάρχει κάλυμα, γιατί είμαστε μέσα στο φως. Όταν πήγαινε στο Θεό δεν φοράγε κάλυμα. Γιατί? Γιατί ήταν φως και έμπαινε στο φως. Όταν ο Θεός επισκεφτόταν τον Μωυσή, δεν φοράγε κάλυμα ο Μωυσής. Γιατί? Γιατί ήταν φως και ερχόταν στο φως. Εμείς δεν φοράμε κάλυμα. Γιατί? Γιατί μπαίνουμε στο φως και είμαστε το φως. Εδώ είναι το φως του κόσμου ο Χριστός, αλλά και εμείς είμαστε το φως του κόσμου. Άρα έχουμε, αδερφοί αγαπητοί, κάτι πολύ σοβαρό. Ένα πνεύμα. Ποιο είναι το πνεύμα? Το πνεύμα του Θεού το Άγιο με το οποίο μας πλημμύρισε. Και ένα φρόνημα. Ποιο είναι το φρόνημα? Του Χριστού. Και πώς τα αποκτήσαμε αυτά? Εξ αποκαλύψεως. Δεν είναι κανείς μας τόσο σοφός που να είναι θεολόγος.
Είμαστε τόσο μωροί που είμαστε πιστεύοντες στο Λόγο του Θεού. Τόσο αγενείς, τόσο ανίσχυροι που δεν μπορούμε να είμαστε τίποτα περισσότερο παρά μαθητές. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει καθηγητής, δεν υπάρχει δάσκαλος, ένας είναι ο διδάσκαλος. Ποιος? Ο Χριστός. Ένας είναι ο καθηγητής, ο Χριστός. Και ένας είναι ο Πατέρας, ο Ουράνιος. Και ένα είναι το Πνεύμα. Ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Και τι είμαστε? Ένα. Για ακούστε τι λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό το οποίο μιλάμε τώρα και που λέγεται κάλυμα του Μωυσή. Ανοίξτε αν θέλετε να το διαβάσουμε λιγάκι από τη σελίδα 1021. Γάμα κεφάλαιο, θα το πάμε λίγο σιγά σιγά, δεύτερο εδάφιο. Σελίδα 1021, γάμα, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο. Και εσείς αδερφοί, είστε επιστολή δική μας, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, εγγεγραμμένοι στις καρδιές μας. Είστε επιστολή που είσαστε γραμμένοι στις καρδιές μας από ποιον? Από το Θεό. Γινοσκομένοι και αναγινοσκομένοι υπό πάντων των ανθρώπων. Άρα είσαστε μία επιστολή που γράφτηκε στις καρδιές μας, που τη στέλνουμε σε εσάς, τη διαβάζουν όλοι οι άνθρωποι και φανερώνεστε ότι είστε εν τέλει επιστολή Χριστού. Τι είπαμε? Ο Πατέρας έστειλε το Χριστό. Τι ήταν ο Χριστός? Η επιστολή, το γράμμα, ο Λόγος του Θεού. Όταν ο Χριστός στέλνει εσένα, τι είσαι? Επιστολή Χριστού. Σε σένα είναι γραμμένος ο Λόγος του Θεού. Εσείς είσαστε λοιπόν, το ξαναδιαβάζω, φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού, γενωμένη δια της διακονίας ημών, εγγεγραμμένη ουχή με μελάνη, αλλά με το Πνεύμα του Θεού του ζώντος, όχι πλέον σε πλάκες λίθινες όπως την Παλαιά Διαθήκη, αλλά εις πλάκας σαρκίνας της καρδιάς σας. Φοβερό, αδέρφοι. Μέγα μυστήριο, μέγα θαύμα. Ο κάθε ένας από μας, κάθε ένας από σας, είσαστε μία πιστολή του Χριστού που δημιουργήθηκε από τη διακονία κάποιου ανθρώπου που έθεσε ο Χριστός διακονίες μες στην Εκκλησία για τον καταρτισμό των Αγίων. Καταρτίζει η διακονία, αλλά ο Χριστός γράφει το λόγο στην καρδιά του με μελάνη ουράνιο. Όχι πια, δεν έδωσε δηλαδή όπως το Μωυσή, πάρε τις πλάκες. Πάρε το λόγο του Θεού γραμμένο στις πλάκες. Τώρα τι κάνει ο Χριστός? Πάρε το λόγο του Θεού γραμμένο στην καρδιά σου. Πω. Δεν είναι φοβερό, αγαπημένα μου αδέλφια? Και μη μου πείτε ότι στην καρδιά μου το λόγο του Θεού τον έγραψε κάποιος άνθρωπος. Ο Χριστός τον έγραψε στην καρδιά μου. Γι' αυτό λέω εξ Αποκαλύψεως. Για να το διαβάσουμε παρακάτω. Τι αυτήν πεποίθηση βεβαιότητα έχουμε δια του Χριστού προς το Θεό. Ότι είμαστε επιστολή γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων, καθώς ο Χριστός έγραψε το λόγο του στην καρδιά μας και μας έκανε επιστολή του. Όχι διότι είμεθα, έχουμε αυτή τη βεβαιότητα δια του Ιησού Χριστού προς τον Θεό, όχι γιατί είμαστε ικανοί από μόνοι μας να νοήσουμε κάτι από αυτά τα οποία ξέρουμε. Δεν έχουμε την ικανότητα να τα καταλάβουμε αυτά. Αλλά η ικανότητα για να τα καταλαβαίνουμε αυτά είναι εκ του Θεού. Ο Θεός μας έδωσε αυτή την αποκάλυψη να καταλαβαίνουμε το Λόγο Του και όχι μόνο να τον καταλαβαίνουμε, να τον γράφει και στην καρδιά μας και να τον θέλουμε. Και συνεχίζει. Αλλά η ικανότηση μόνο είναι εκ του Θεού, ώστις και έκαμε εμάς ικανούς, ακούτε τι έκανε όλους εμάς, ικανούς να είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης. Κατάλαβες τι είσαι? Είσαι διάκονος, υπηρέτης της Καινής Διαθήκης. Όχι του γράμματος της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά του Πνεύματος του Αγίου της Καινής Διαθήκης. Γιατί? Γιατί το γράμμα της Παλαιάς Διαθήκης τι αποτέλεσμα έχει? Να θανατώνει τον άνθρωπο επειδή δεν μπορεί να εκπληρώσει τον νόμο του. Αλλά το Πνεύμα της Καινής Διαθήκης τι χαρακτηριστικό έχει? Ζωοποιεί τον άνθρωπο που τον κάνει εκτελεστή του Λόγου του.
Δηλαδή το ότι σήμερα είμαστε εδώ, αδερφοί, είναι ένα φοβερό θαύμα. Είναι ένα φοβερό έργο. Δεν είναι, αδερφοί, μία συνάθρηση ανθρώπων που είμαστε μαζεμένοι γιατί έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα. Οι οικονομολόγοι, οι μηχανικοί, οι που τσακωνόμαστε και μεταξύ μας. Εδώ μαζευτήκαμε γιατί δεν εκλέξαμε εμείς αυτό το δρόμο. Ο Χριστός μας έβαλε σε αυτό το δρόμο. Δεν εκλέξαμε εμείς τον Χριστό. Δεν εκλέξατε, λέει, σε μένα. Μη φαντάζεστε ότι είναι δική σας επιτυχία. Εγώ εξέλεξα εσάς. Δηλαδή το ότι ήρθε σήμερα εδώ δεν είναι δική σου απόφαση, δικό σου έργο, ούτε ανθρώπινο έργο. Ο Χριστός σε πήρε και σε έβαλε στο κάθισμα. Ο Χριστός είναι αυτός που σε έφερε. Ο Χριστός είναι αυτός που σε διδάσκει, που σε οδηγεί και που θα σε πάει στον ουρανό. Αμήν. Καταλάβαμε, αδερφοί, σήμερα πόσο σημαντικό είναι το έργο που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας και ακόμη δεν καταλάβαμε. Αλλά εάν η διακονία του θανάτου της Παλαιάς Διαθήκης ήταν γραμμένη και εντετυπωμένη σε πέτρες, αν η διακονία του θανάτου που ήταν γραμμένη σε πέτρες έγινε ένδοξος, ώστε οι Ισραήλ δεν μπορούσαν να ειδόξα, δεν μπορούσαν να ενατενίσουν στο πρόσωπο του Μωυσέως δια τη δόξα του προσώπου αυτού που έμελε να καταργηθεί. Η δόξα του θανάτου που ήταν γραμμένη σε πλάκες πέτρινες έγινε τόσο ένδοξος στο πρόσωπο του Μωυσή που την έφερνε, που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να τον δούνε. Πώς η διακονία του Πνεύματος δεν θα είναι πολύ περισσότερο ένδοξος, διότι αν η διακονία της καταδίκης είναι δόξα, πολύ περισσότερο η διακονία της δικαιοσύνης είναι υπερέχει κατά τη δόξα. Να το δούμε λίγο. Η δικαιοσύνη της Παλαιάς Διαθήκης διά του Μωυσέως ήταν δόξα. Μόνο που έφερνε θάνατο στους ανθρώπους γιατί δεν μπορούσαν να την εκτελέσουν. Η δικαιοσύνη όμως διά του Ιησού Χριστού είναι πάνω από τη δόξα. Τι είναι? Το απάβγασμα της δόξης του Θεού. Ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός. Λέει, είναι δόξα. Ο Μωυσής ήταν ένδοξος. Απόλαυσε για λίγο τη δόξα του Θεού που έμελε να καταργηθεί. Εμείς όμως δεν έχουμε μπροστά μας το Μωυσή. Έχουμε, που ήταν ένδοξος, έχουμε το απάβγασμα της δόξης του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός. Τι ένδοξη είναι η Εκκλησία του Χριστού? Γιατί μιλάμε, αδερφοί? Κατάλαβες πως πρέπει να βλέπεις τώρα τον διπλανό σου? Μην τον βλέπεις που έχει γεράσει, που είναι νέος, που κάνει λάθη. Για δες τον, ναι, έτσι πως τον βλέπει ο Θεός. Ότι είναι η δόξα του απαυγάσματος της δόξης του Θεού, γιατί η Εκκλησία είναι η δόξα του Χριστού. Δηλαδή η Εκκλησία του Χριστού είναι πιο ένδοξη, είναι η δόξα του Χριστού. Κύριε μου, θα τρελαθούμε σήμερα. Πω. Τι είναι αυτό που μας λέει? Για να συνεχίσουμε λιγάκι. Κύριε Θεέ μου. Διότι, 10 εδάφιο, ούτε δοξάστη εν τούτο το όρητο δεδοξασμένο ένε και της υπερβαλούσης δόξης, επειδή αν το μέλλον να καταργηθεί το ένδοξον, πολύ μάλλον το μένον είναι ένδοξον. Το ξαναδιαβάζω. Δεν εδοξάστη τότε σε αυτό το όρος συνά το δεδοξασμένον ένε και εν της υπερβαλούσης δόξης. Δηλαδή τότε δεν δοξάστηκε ο Μωυσής χάρη του Χριστού. Επειδή ήταν το μέλλον να καταργηθεί ή το εδόξον το μέλλον να μένει στους αιώνες των αιώνων, φανταστείτε πόσο ένδοξο είναι. Να το πω με πιο απλά λόγια. Η Παλαιά Διαθήκη και η δόξα του Μωυσή θα έπρεπε
και να καταργηθεί και καταργήθηκε. Ήταν για λίγο. Για λίγες μέρες, ας πούμε, έλαμπε το πρόσωπο του Μωυσή. Για λίγες μέρες, για λίγα χρόνια, για λίγο καιρό κράτησε ο νόμος του Μωυσή, που εξακολουθεί να ισχύει. Δεν τον καταργεί, τον εκπληρώνει. Δεν τον καταργούμε, τον εκπληρώνουμε εμείς. Δηλαδή εμείς περπατάμε κάτω τον νόμο του Μωυσή και ακόμη πιο πολύ. Αλλά με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Επειδή αν το μέλλον να καταργηθεί τα ένδοξον, σκέψου πόσο πιο ένδοξο είναι αυτό εδώ που βλέπεις, Γιώργο, το οποίο θα μένει εις τους αιώνες των αιώνων. Δεν καταργείται η Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού θα υπάρχει στον ουρανό εις τους αιώνες των αιώνων. Και τι θα είναι η Εκκλησία του Χριστού? Θα βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων σε όλη τη δημιουργία του Θεού μετά την τελική κρίση. Τι θα είναι δηλαδή εκεί στον ουρανό η Εκκλησία? Τι θα είναι? Θα υπάρχουν αρχάγγελοι, θα υπάρχουν χερουβίμ, σεραφείμ, ξέρω εγώ τι άλλα θα υπάρχουν. Και σε όλη αυτά τα δημιουργήματα του Θεού στον ουρανό, ο Παναγιωτάκος θα είναι βασιλιάς. Αυτός, το βλέπετε? Απίστευτο, δεν είναι? Αλλά και εγώ θα είμαι. Απίστευτο, δεν είναι? Αλλά και εσύ θα είσαι. Σε ποιους θα βασιλεύουμε, αδερφοί? Σε ποιους θα βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων? Μπορείτε να φανταστείτε? Σε όλο τον ένδοξο ουρανό που εν αρχή επίησεν ο Θεός. Θα κατοικούμε στη Νέα Ιερουσαλήμ που δεν την ξέρει κανείς. Αλλά θα τη δούμε μετά την χιλιετή βασιλεία, την τελική κρίση να κατεβαίνει και θα είναι ο τόπος κατοίκησης του Πατέρα Θεού με την Εκκλησία του Χριστού. Θα βλέπουμε τον Θεό που κανείς δεν τον είδε ποτέ και έζησε πρόσωπο με πρόσωπο. Θα κάνω έτσι και θα βλέπω τον Θεό. Και θα κάνει έτσι και ο Θεός και θα μου χαμογελάει. Αλληλούια! Αλληλούια! Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, αδερφοί. Για να συνεχίσουμε όμως. Δώδεκα εδάφη. Έχοντες λοιπόν τι αυτήν ελπίδα, πολλήν παρησίαν μεταχειριζόμεθα. Έχουμε παρησία. Γιατί έχουμε αυτή την ελπίδα ότι θα βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων. Ότι είμαστε το μένον της δόξης του Θεού εις τους αιώνες των αιώνων. Και όχι όπως ο Μωυσής έβαλε κάλυμα, δεν είχε παρησία, έβαλε κάλυμα γιατί ο λαός δεν ήταν ικανός να δει, ενώ εμείς είμαστε ικανοί να βλέπουμε τη δόξα του Χριστού. Ο λαός Ισραήλ δεν ήταν ικανός να δει τη δόξα του μέλλοντος να καταργηθεί, του Μωυσή. Και όχι όμως καθώς ο Μωυσής έβαλε κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού για να μην ατενίσωσιν η Ισραήλ εις το τέλος του μέλλοντος να καταργηθεί, αλλά εν τέλει τυφλώθησαν εδιάνοιε αυτών. Γιατί? Απίστονόντων. Ποια είναι η απιστία του λαού Ισραήλ? Ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού, το οποίο εμείς το πιστεύουμε. Απίστονόντων. Ο Θεός του κόσμου του, το διάβολος, ετύφλωσε το νου για να μην επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν, επειδή δεν δέχτηκε τον Ιησούν, τον Ναζωραίο, ότι είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού, η διάνοιά του είναι τυφλή. Δεν μπορούν να τον δεχτούν ότι είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Το διαβάζω λοιπόν. Αλλά ετυφλώθησαν οι διάνοιοι αυτών από το διάβολο εξαιτίας της απιστίας των, διότι έως και σήμερον το αυτόν κάλυμα μένει εν τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης μη ανακαλυπτόμενον, επειδή καταργείται μόνο δια του Χριστού. Δηλαδή και σήμερα ακόμη όταν διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη υπάρχει κάλυμα και δεν μπορούν να καταλάβουν. Η διάνοιά τους δεν μπορεί να καταλάβει ότι όλη η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται σε ένα πρόσωπο που λέγεται Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ο προφητικός λόγος για το Χριστό και για την αιώνια ζωή.
Γιατί υπάρχει κάλυμα. Γιατί απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτο ετύβλωσε το νου και δεν μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Και συνεχίζει. Αλλά έως σήμερον, 15 εδάφιο, όταν αναγιγνώσκεται ο Μωυσής, κάλυμα κείται επί τας καρδίας αυτών. Όταν όμως επιστρέψει ο λαός Ισραήλ προς τον Κύριο την εφταετία του Αντίχριστου, που ο Θεός θα κάνει χάρη και θα εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών στο λαό Ισραήλ και όλοι θα πιστέψουν και θα δεχθούν τον Χριστό, τότε θα αφαιρεθεί το κάλυμα. Και τι θα πούν? Αληθώς ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο Μεσσίας. Θα δεχθούν εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά δεν μπορεί να το καταλάβει ο λαός Ισραήλ. Και συνεχίζει. Μες στην Εκκλησία όμως του Χριστού, 17 εδάφιο, ο Κύριος πλέον είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι ελευθερία. Και εμείς απολαμβάνουμε την απόλυτη ελευθερία. Τι θα πει ελευθερία, αδερφοί? Δεν έχουμε δεσμά, δεν έχουμε πάθη να μας δένουν, δεν έχουμε αμαρτίες να μας δένουν, δεν έχουμε ανθρώπους να κυριαρχούν επάνω μας. Δεν έχουμε ανθρώπους πνευματικούς να μας λένε τι θα κάνουμε. Δεν έχουμε ανθρώπους βίαιους να μας αναγκάσουν να κάνουμε. Είμαστε ελεύθεροι. Γιατί όποιον ο Χριστός ελευθερώσει, είναι απόλυτα ελεύθερος ο άνθρωπος. Πραγματικά ελεύθερος. Και ζούμε και απολαμβάνουμε την απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου, γιατί έχουμε αποδεχθεί ότι μέσα στην Εκκλησία ο Κύριος είναι το Πνεύμα του Θεού του Άγιο. Το αποτέλεσμα. Εμείς λοιπόν όλοι τώρα, βλέποντες ως εν κατόπτρο στο Λόγο του Θεού τη δόξα του Κυρίου, όχι με κάλυμα, με αποκεκαλυμμένο πρόσωπο, τι είναι το αποτέλεσμα? Μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόναν του Ιησού Χριστού, από δόξα εις δόξα, δηλαδή η δόξα που μας έδωσε ο Θεός με την αναγέννηση, αυξάνει, μεταμορφώνεται. Μεταμορφωνόμεθα από δόξης εις δόξαν, δια του Πνεύματος του Αγίου, κατά το απάβγασμα της δόξης που είναι ο Χριστός. Υπάρχει λοιπόν μια συνεχόμενη αύξηση στη δόξα του μαθητού του Χριστού. Και όλα αυτά, επειδή έκανε χάρη ο Θεός και μας αποκάλυψε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο Μεσσίας. Και από εκεί και πέρα όλα αλλάζουν. Και στην Εκκλησία του Χριστού ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία. Καμία. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί και επικαλείται το όνομα του Χριστού, ο διάβολος είναι δεμένος και δεν μπορεί να τον πλησιάσει. Πολλές φορές έχω ακούσει στη ζωή μου, τη χριστιανική, ότι νομίζω ότι βλαστήμησα το Πνεύμα το Άγιο. Και λέω, αδερφέ μου, κάνεις λάθος. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς. Μα αμάρτησα, ήταν μια αδερφή. Αμάρτησα, αδερφέ. Λέω, σοβαρά, τι έκανες? Λέω, έκανα αυτό. Αλήθεια. Και αυτό. Αλήθεια. Και αυτό. Αυτή ήταν η μάνα μου. Έκανα και αυτό. 2 ώρες μου εξομολογείτο. Στο τέλος λέω, πιστεύεις μάνα ότι το αίμα του Χριστού καθαρίζει μάσα από πάσης αμαρτίας? Και έβγαλε μα φωνή, πιστεύω. Εκεί ήρθε ο Θεός, αδερφέ. Την αναγέννησε. Αναγεννημένη 40 μέρες. Μας μίλαγε ο Θεός με το στόμα της. Και την 40η ημέρα ήρθε και την πήρε θαυμαστά. Αδερφοί αγαπητοί, μη φοβάστε το διάβολο. Είναι νικημένος. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Εάν μπει στο μυαλό κάποιου ανθρώπου ότι φεύγει το Πνεύμα το Άγιο και μένει καθαρός ο οίκος και παίρνουν άλλα 7 και 207 να πάρουν και 1500 να πάρει, το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Όλες οι πύλες της κόλασης να έρθουν σε έναν άνθρωπο, ο Ιησούς Χριστός με ένα λόγο του. Γιατί? Γιατί είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, επιγείων, καταχθονίων, επουρανίων, με ένα λόγο του κλείνει τις πύλες της κολάσεως και είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Δεν φοβόμαστε 7 δαιμόνια.
Ούτε τον άρχοντα του σκότους του φοβόμαστε. Γιατί? Γιατί είμαστε ατρόμητοι? Όχι. Γιατί πιστέψαμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Σώτος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αδερφοί. Και έχουμε διακόψει κάθε σχέση, κάθε σκέψη. Όσο αφήνεις να σκέφτεσαι, ήρθε ένας και μου λέει, θέλω να μιλήσουμε. Του λέω, δεν θέλω να μιλήσουμε. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτά τα πράγματα. Τι να πω? Μπορείς να μου πεις για τον Χριστό? Μπορείς να μου πεις για τον Πατέρα μου πόσο πολύ με αγαπάει? Μπορείς να πεις για το Πνεύμα το Άγιο πόσο δυνατό είναι? Μπορείς να μου πεις για την Εκκλησία του Χριστού? Για τον άλλον θα μιλάμε. Υπάγειο πίσω μου, Σατανά. Έχω καμία σχέση μαζί σου. Εγώ είμαι του Χριστού. Εγώ είμαι μέλος του σώματος του Χριστού. Εγώ είμαι πλημμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ούτε με σέναν, ούτε με οποιονδήποτε θέλει να μου μιλήσει για σένα, εγώ μιλάω. Δεν θέλω να σου μιλήσω, αδερφέ. Άνθρωπε, για αυτόν θα μιλάμε. Για το Χριστό μόνο μιλάμε. Αυτός είναι ο αγαπημένος της ψυχής μας. Αυτός μας ελευθερώνει και όλους τους άλλους τους επιτιμούμε και τους δένουμε στο όνομα του Χριστού να βγάλουν το σκασμό. Γιατί ο Χριστός είναι ο αιώνιος Θεός. Αμήν, αδερφοί. Τελειωμένα πράγματα. Τελειωμένα πράγματα. Ανήκουμε στον Χριστό. Στο Χριστό ανήκουμε. Είμαστε του Χριστού είμαστε. Ανήκουμε στο σώμα του Χριστού. Και Πατέρας μας είναι ο αιώνιος Θεός. Και εμείς είμαστε νικητές χάρη του Χριστού. Αμήν. Αλληλούια. Αμήν. Δόξα να έχει ο Θεός. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού.